Θα πούμε με τη χάρη του Θεού λίγα λόγια για το πώς αντιμετώπισε ο Άγιος Παΐσιος τις διάφορες αιρέσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι διαστροφή του Θείου Νόμου και των Θείων Γραφών. Αιρετικός, έλεγε ο μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος, σημαίνει ότι βρίσκομαι έξω από την Εκκλησία του Χριστού. Και αν παραμείνω στην αίρεση, δεν μπορώ να σωθώ. Και όπως μας έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυρηναίος, έχουμε αιρέσεις στην πίστη, αιρέσεις στη ζωή και αιρετικές κοινωνικές αντιλήψεις. Μια επίσης μεγάλη πλάνη, θα μπορούσαμε να πούμε και αυτή είναι κορυφαία διαστροφή, είναι και το κορυφαίο σκοτάδι βέβαια στους ανθρώπους, είναι να νομίζει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ζήσει χωρίς τον Θεό. Ας δούμε λοιπόν μερικά από αυτά που είναι καταγραμμένα στη ζωή του Αγίου Παϊσίου και σχετίζονται με τις αιρέσεις, με τις πλάνες και με την πολεμική που γίνεται από την σύγχρονη νέα τάξη πραγμάτων και από τους σκοτεινούς ανθρώπους στην παράδοσή μας, η οποία παράδοσή μας είναι η Ορθόδοξη Ελληνική Παράδοση, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία, με την ορθή πίστη. Ο Άγιος Παΐσιος ανησυχούσε πάρα πολύ και πάρα πολύ έτσι ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Ορθοδόξους Έλληνες είναι η πνευματική υποδούλωσή τους. Δεν είναι τόσο η σκλαβιά η σωματική, και αυτό φυσικά δεν το θέλουμε, αλλά πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και πιο βοηθητικό στο να φυλάξουμε την πίστη μας και να σωθούμε. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν είσαι δούλος, λέει, και θέλεις να γίνεις, μάλλον και μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μάλλον χρήσε, μάλλον ή χρησιμοποίησε το. Αυτό που είσαι δηλαδή δούλος, γιατί είσαι σε μια κατάσταση ταπεινώσεως και σε βοηθάει στην πνευματική σου ζωή. Ανησυχούσε πολύ ο Άγιος Παΐσιος βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμα και σε πνευματικούς ανθρώπους. Και αυτά, βέβαια, στη δεκαετία του 80 με 90 είχαν αρχίσει να κορυφώνονται και σήμερα τα ζούμε πολύ πολύ πιο έντονα. Τότε είχε ψηφιστεί ο νόμος για τις εκτρώσεις και πάρα πολύ είχε λυπηθεί ο Άγιος Παΐσιος. Πόσο θα λυπόταν σήμερα που φτάσαμε όχι μόνο τις εκτρώσεις, όχι μόνο τον πολιτικό γάμο και το αυτόματο διαζύγιο, αλλά και το σύμφωνο συμβίωσης και την ομοφυλοφιλία. Φτάσαμε να νομιμοποιήσουμε και να έχει κυριαρχήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό του λαού μας η αθεία και μάλιστα στα νέα παιδιά. Μπήκε το δυτικοευρωπαϊκό, δηλαδή το άθεο, το δαιμονικό πνεύμα. Πονούσε ο Άγιος για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις, για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου. Έτσι τις ονόμαζε. Οι κουρελού ξέρουμε πως φτιάχνονται από διάφορα κουρέλια, από διάφορα υφάσματα, ότι περισσεύει και τα συνθέτουν και φτιάχνουν την κουρελού. Έτσι έλεγε, είναι ο οικουμενισμός. Δηλαδή παίρνουν κομμάτια από εδώ, από εκεί, και προσπαθούν να φτιάξουν ένα χαλί. Μαζεύονται όλες οι αιρετικές ομάδες, χιλιάδες προτεσταντικές τάχατες εκκλησίες, μπορεί να είναι και 23 και 24 χιλιάδες παραφιάδες και κάθε τόσο ξεφτερών και καινούργιες, που αυτό αποκαλούνται εκκλησίες. Και ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Υπάρχουν ακόμα και τάχατες εκκλησίες προτεσταντικές που αρνούνται και την Αγία Τριάδα, οι λεγόμενες αντιτριαδικές. Και κατά τα άλλα ονομάζονται και αυτοί οι χριστιανοί. Κουρελούδες του διαβόλου. Ο διάβολος αυτό θέλει, ο άνθρωπος να χάσει την
παράδοσή του να χάσει την Ορθόδοξη παράδοση, δηλαδή εμείς οι Έλληνες και όλοι οι Ορθόδοξοι, να χάσουμε την Ορθόδοξη πίστη και να γίνουμε ένας αχταρμάς, να γίνουμε ένα συνοθήλευμα, μία μάζα, ένας πολτός με όλες τις άλλες πίστες. Καταρχάς, ο οικουμενισμός στοχεύει στο να ενωθούν οι λεγόμενοι χριστιανισμοί, παπισμός, Προτεστάντες και Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και φτιάξανε, οι οικουμενιστές φτιάξανε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο, ξέρετε, είναι προτεσταντικό δημιούργημα. Δεν είναι από εμάς. Φτιάχθηκε από τους Προτεστάντες και δυστυχώς πηγαίνουμε κι εμείς και συμμετέχουμε στις διάφορες συγκεντρώσεις και συμβούλια που γίνονται εκεί, ως ίση προσίσον, αντί να πηγαίνουμε για να τους νοθετήσουμε, όπως λέει ο Απόστολος, τον αιρετικό άνθρωπο λέει να τον νοθετήσεις. Και αν δεν σε ακούσει, με τα μία και δευτέρα νοθεσία, να τον αφήσεις, να τον παρατήσεις. Γιατί αυτός πλέον έχει διαστραφεί. Εξέστρεπτε ότι ούτως όλο αυτοκατάκριτος και είναι πλέον ο ίδιος φωνέας του εαυτού του, ο αιρετικός άνθρωπος. Με τα μία και δευτέρα θεσία να τον αφήνεις. Εμείς πηγαίνουμε τώρα 100 χρόνια περίπου και συμμετέχουμε σε τέτοιες συνομιλίες και τι καταφέραμε, να τους αλλάξουμε. Όχι, εμείς αλλάξαμε δυστυχώς, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν εκεί και γίνανε προτεσταντίζοντες, παπίζοντες, οικουμενιστές. Με πόνο προσευχόταν ο Άγιος να φωτίσει ο Θεός στους εκκλησιαστικούς άρχοντες, ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της Δύσης. Δεν είναι το αληθινό φως. Προσευχόταν να βλέπουν καθαρά με πνευματική διάβγεια, για να μην πέφτουν στη μεγάλη αυτή παγίδα του διαβόλου που λέγεται οικουμενισμός. Έγραψε σε επιστολή του: «Δυστυχώς, ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει, τότε θα έβλεπαν το πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ηλίου του Χριστού και προχωρούν για το βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και γίνονται συζητήσεις ατέλειωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζητήσαν εδώ και 2.000 χρόνια. Και φτάσανε να παραδέχονται στις διάφορες αποφάσεις, παραδείγματος χάρη του Πόρτο Αλέγκρε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πάρα πολύ αιρετικές. Μέχρι που να λένε ότι αν δεν έχουμε κοινωνία με τις άλλες λεγόμενες εκκλησίες, με τις αιρέσεις δηλαδή, ότι δεν έχουμε πλέον την όλη αλήθεια, δεν είμαστε κανονική εκκλησία, είμαστε ελληματική εκκλησία. Και αυτό δυστυχώς το είχε πει και ένας Πάπας και εμείς δεν είπαμε τίποτα. Γιατί μας ονομάζει ο Πάπας ελληματική εκκλησία, γιατί δεν αναγνωρίζουμε το πρωτείο του. Αλλά όπως πάμε σιγά σιγά, με την αίρεση αυτή που δημιουργήθηκε από το φανάρι κυρίως, περί του πρωτείου του οικουμενικού, σιγά σιγά θα δώσουμε, θα αναγνωρίσουμε και το πρωτείο του Πάπα και θα πάμε να υποταχθούμε για να γίνει αυτή η ένωση. Όχι βέβαια εμείς, αλλά αυτοί οι οικουμενιστές. Και μάλιστα, μια που γίνεται αναφορά σε αυτή την αίρεση και πρέπει να την ξέρουμε, ότι τάχατες ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι πρώτος μεταξύ των Πατριαρχών και πρώτος σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, προσπαθεί να αντιστηρίξει, να αντιστηρίξουν αυτοί που την προωθούν, προσπαθούν να αντιστηρίξουν σε μια άλλη αίρεση που λέει ότι ο Πατήρ στην Αγία Τριάδα έχει πρωτεία, έχει ένα είδος πρωτείου ο Πατήρ σε σχέση με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ενώ δεν υπάρχει κανένα πρωτείο. Αυτό και ένας παπικός είπε ότι ούτε εμείς λέει το κάναμε για τον πρωτείο του Πάπα. Δεν επικαλεστήκαμε την Αγία Τριάδα για να πούμε ότι είναι πρώτος ο Πάπας. Αλλά χρησιμοποίησανε τον Απόστολο Πέτρο και είπαν ότι ήταν πρώτος ο Απόστολος Πέτρος. Ψέμα και αυτό. Και επειδή ο Πάπας θεωρεί τον εαυτό του διάδοχο του Απόστολου Πέτρου, άρα είναι πρώτος και αυτός μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πώς οι αιρέσεις προσπαθούν να στηριχθούν σε ψέματα. Όλες αυτές οι ενέργειες, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι του πονηρού.
και διάφορες συνεδριάσεις, έτσι, συζητήσεις, τα συμβούλια του οικουμενισμού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους σπρώχνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα και να κερδίζει έτσι ο έδαφος ο διάβολος. Έτσι και πολύ δυστυχώς από τους Ορθοδόξους που είναι καλοί άνθρωποι, καλοί πιστοί, όταν βλέπουν αυτές τις συζητήσεις, σου λένε, έτσι είστε και εγώ φεύγω από την Εκκλησία. Και κάνουν σχίσμα και φεύγουν. Ούτε αυτό είναι σωστό. Είστε, λέει, οικουμενιστές και συζητάτε. Εμείς δεν είμαστε οικουμενιστές, δεν συζητάμε. Αυτοί που το κάνουν, αυτοί καταδικάζονται και από εμάς. Αλλά δεν θα κάνουμε σχίσμα, δεν θα φτιάξουμε δικούς μας επισκόπους, δικούς μας παπάδες που δεν θα έχουν και κανονική ιερουσύνη και να κάνουμε ένα άλλο κομμάτι, μια παρασυναγωγή. Όχι. Παραμένουμε και διαμαρτυρόμαστε μέσα στην Εκκλησία και προσευχόμαστε και ο Κύριος που είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας, δεν είναι αρχηγός όπως λένε έτσι ατυχέστατα διάφοροι δημοσιογραφίσκοι ότι είναι αρχηγός ο Πατριάρχης της Εκκλησίας ή ο Πάπας. Λοιπόν, και λέει συναντήθηκαν οι αρχηγοί των Εκκλησιών. Πρώτα-πρώτα και μόνο η έκφραση είναι λάθος, γιατί ο Χριστός μας δεν έφτιαξε πολλές εκκλησίες. Άρα δεν υπάρχουν και αρχηγοί πολλών εκκλησιών. Ένας είναι ο αρχηγός και είναι ο Χριστός, είναι η κεφαλή της μίας εκκλησίας. Και στο σύμβολο της πίστης δεν ομολογούμε την πίστη σε πολλές εκκλησίες, αλλά σε μία. Ομολογώ εις μία Αγία Καθολική. Ομολογώ ότι πιστεύω σε μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Υπάρχει η διαβλάσφημη θεωρία των δύο πνευμών του παπισμού, ο ένας πνεύμονας και της Ορθοδοξίας ο άλλος πνεύμονας, και αυτή η οικουμενιστική θεωρία. Η θεωρία των κλάδων και αυτή η οικουμενιστική θεωρία, αιρετική θεωρία, ότι δηλαδή η αλήθεια είναι σαν ένα δέντρο με πολλά κλαδιά και ένα μεγάλο κλαδί έχει η Ορθοδοξία, ένα άλλο κλαδί έχει ο παπισμός και πολλά κλαδιά έχουν οι Προτεστάντες και όλοι μαζί κάνουμε το δέντρο, αν είναι δυνατόν. Αυτά όλα είναι εφευρήματα του διαβόλου. Η αλήθεια και η αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία είναι μία μόνο, η Ορθόδοξη Εκκλησία και δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, γιατί ο Χριστός ένα σώμα έχει, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και δεν μπορεί να έχει πολλά σώματα ή να είναι χωρισμένη, όπως λένε, διχασμένη. Δεν είναι διχασμένη η Εκκλησία, ποτέ δεν διχάζεται. Το σώμα του Χριστού ποτέ δεν διαιρείται. Ένα και νέο είναι πάντα και είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Απλούστατα οι Παπικοί και οι Προτεστάντες έχουν αποκοπεί από αυτό το σώμα εξαιτίας της αίρεσης. Το λέμε σχίσμα, το 1054 λέμε ότι έγινε σχίσμα κατεφημισμών. Η αλήθεια είναι ότι έπεσαν πλήρως και τελείως και οριστικά απεκόπησαν το 1054 από την Εκκλησία η Παπική. Αυτή είναι η αλήθεια λόγω της αιρέσεως και όχι μιας αιρέσεως που άρα πολλών αιρέσεων. Οι κορυφαίες αιρέσεις που έχουν οι Παπικοί, και αυτό να το ξέρουμε, είναι πρώτα-πρώτα το Φιλιόκβε που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός αλλά και εκ του Υιού. Πού το βρήκαν αυτό? Πουθενά. Το φτιάξαν μόνοι τους. Ενώ σαφέστατα ο Χριστός μας, ο Κύριος, λέει το Πνεύμα του Άγιον, ο εκ του Πατρός εκπορεύεται. Τι άλλο περισσότερο θέλετε για απόδειξη ότι αυτά που λέτε είναι ανοησίες? Αφού ο ίδιος ο Χριστός μας λέει ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Όχι, λέει ο Πάπας, και εκ του Υιού. Έτσι, γιατί ο Πάπας θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο ακόμα και από τον Χριστό. Μη σας φαίνεται παράδοξο αυτό. Υπάρχει η απόφαση μιας κατά αυτούς Οικουμενικής Συνόδου που είχαν κάνει οι Πάπες που είχε γίνει στο παρελθόν και όπου είπε, αποφάσισε αυτή η Σύνοδος των Παπικών ότι αν υπάρχει, ας πούμε, μία θέση σε ένα θέμα του Πάπα και ο Χριστός έχει μια διαφορετική θέση, θα πρέπει να αλλάξει γνώμη ο Χριστός και να συνταυτιστεί με τη γνώμη του Πάπα. Καταλαβαίνετε μέγεθος υπερηφάνειας, θεοσφορική υπερηφάνεια. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, η αίρεση του Φιλιόκβε που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Δηλαδή, με απλά λόγια, ότι το Άγιο Πνεύμα έχει δύο πηγές υπάρξεως. Αν όμως έχει δύο πηγές υπάρξεως, δεν είναι Θεός. Είναι κτίσμα. Τα κτίσματα
δημιουργήθηκαν εκ του Πατρός, δια του Υιού, εκ Πνεύματος Αγίου. Ενώ η πηγή υπάρξεως των δύο προσώπων, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας γεννά τον Υιό. Τώρα τι θα πει γεννά δεν ξέρουμε, όπως μας το αποκάλυψε ο Θεός το λέμε. Καμία σχέση με τη γέννηση που ξέρουμε στους ανθρώπους. Και επίσης εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Τι θα πει εκπορεύεται, πάλι δεν ξέρουμε. Όπως μας το είπε ο Χριστός, μας το λέμε και εμείς. Εκπορεύεται εκ του Πατρός. Άρα, πηγή των δύο προσώπων είναι ο Πατήρ. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, δεν γεννάται από κανέναν. Ο Υιός είναι γέννητος και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτόν. Αυτά είναι τα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα των τριών προσώπων. Τα τρία προσωπικά τους χαρακτηριστικά θα λέγαμε, τα οποία είναι ξεχωριστά για το κάθε πρόσωπο. Ο Πατέρας αγέννητος, ο Πατήρ αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Πνεύμα εκπορευτόν. Όμως και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια τιμή, δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος και τρίτος, την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια. Και πιο σωστά, ταυτή ουσία ταυτίζονται ως προς την ουσία, ταυτή ενέργεια ταυτίζονται και ως προς την ενέργεια. Και ταυτή θέληση ταυτίζονται και ως προς τη θέληση. Και είπαμε ότι αυτή η θεωρία περί πρωτίου του Οικουμενικού στηρίζεται στην αίρεση αυτή ότι περί πρωτίου του Πατρός σε σχέση με τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Άλλη κορυφαία αίρεση του παπισμού είναι της κτιστής χάριτος, που λένε δηλαδή ότι η χάρις, δηλαδή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που είναι η κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι κτιστή, ότι είναι κτίσμα. Αν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα, είναι κάτι που γίνεται και ξεγίνεται και απογίνεται, άρα και το Πνεύμα είναι κτίσμα. Άρα που πέσαμε, που πέφτει ο παπισμός στην ειδωλολατρεία. Λατρεύει ένα κτίσμα, το Άγιο Πνεύμα. Φοβερές αιρέσεις. Άλλη αίρεση είναι του πρωτίου του Πάπα. Φοβερή αίρεση. Ότι ο Πάπας είναι πρώτος μεταξύ όλων μέσα στην Εκκλησία. Άλλη φοβερή αίρεση είναι το αλάθητο του Πάπα. Ότι ο Πάπας είναι αλάθητος. Εν τω μεταξύ, όλο και ζητάνε συγγνώμη και χίλιες φορές συγγνώμη. Αφού είναι αλάθητο, γιατί ζητάει συγγνώμη. Λοιπόν, αυτές είναι οι ανοησίες. Πόσους Πάπες έχουν ήδη καταδικάσει. Πόσοι Πάπες έχουν αποδειχθεί αιρετικοί, πόσοι είναι λάθη που έχουν αποδειχθεί αιρετικοί και καταδικαστέοι και έχουν καταδικαστεί. Άλλη αίρεση είναι σχετικά με την Παναγία μας, για την άσπρη σύλληψη της Παναγίας μας, ότι η Παναγία δεν συνελήφθη κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά με άσπυλο τρόπο. Βλασφημία και αυτό. Και τάχα της εξυψών την Παναγία, αλλά ουσιαστικά την υποτιμούν. Γιατί η Παναγία μας ήταν κανονικός άνθρωπος, συνελήφθη κανονικά. Και όμως με τον αγώνα που έκανε το προσωπικό, υψώθηκε πάνω από τα σεραφή και τα χερουβήματα και αξιώθηκε να γίνει Θεοτόκος. Και πάρα πολλές άλλες αιρέσεις. Υπάρχει η αίρεση του καθαρτηρίου πυρός και αυτή, ότι τάχα της η ψυχή περνάει από κάποια κάθαρση και μέσα σε δοκιμασία εκεί τελικά έτσι, ας το πούμε, σώζεται. Όλα αυτά είναι ανοησίες και ανύπαρκτα πράγματα. Δεν υπάρχει καθαρτήριο πύρη, υπάρχει κόλαση και υπάρχει και ο παράδεισος. Ας δούμε και μερικά ακόμα από τον Άγιο Παΐσιο. Πάρα πολύ αλλοιώνονται τα παιδιά όταν φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό να το ξέρετε. Και ο Άγιος Παΐσιος δεν συμφωνούσε να σπουδάζουν και μάλιστα θεολογία και ορθόδοξοι θεολόγοι στη Δύση. Αλλά ανοίγω μια παρένθεση και το λέω γενικώς. Να μην αφήνετε τα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό, ιδίως μόλις τελειώνουν το Λύκειο, τα 18 τους ή λίγο πιο μετά, έστω και το Πανεπιστήμιο αμέσως, γιατί δεν έχουν οριμάσει πνευματικά και παρασύρονται εκεί από τα διάφορα ρεύματα της αθεΐας, της ιδωλολατρείας, της σατανολατρείας. Τον ΛΟΑΤΚΙ, τον ομόφυλο φίλο, οι οποίοι κυριαρχούν, να ξέρετε, στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό και μέσα της Αμερικής και γυρίζουν εδώ όχι μόνο ανθέληνες, αλλά και αντίχριστοι. Δυστυχώς αυτό γίνεται.
Θα πρέπει το παιδί να οριμάσει, να σπουδάσει εδώ, να έχει, ας το πούμε, καλή παιδεία και καλή πνευματική κατάσταση για να μπορέσει να πάει στο εξωτερικό που χορεύουν οι δαίμονες. Και οι ορθόδοξοι θεολόγοι που φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, τι να σπουδάσουν στους αιρετικούς? Να σπουδάσει το φως στο Πανεπιστήμιο του Σκότους, που είναι οι Προτεστάντες, πηγαίνουν στη Γερμανία, στη Διβίγκη, για να πάρουν τίτλο και να μπορέσουν μετά να έρθουν εδώ για να γίνουν καθηγητές στις θεολογικές σχολές. Δηλαδή πάει το φως να σπουδάσει στο σκοτάδι για να έρθει εδώ και να φέρει τι? Να φέρει σκοτάδι. Και έρχονται εδώ και διδάσκουν στις θεολογικές σχολές και οι φοιτητές, οι καημένοι, ακούνε όλα τα αιρετικά και τα οικουμενιστικά. Και όχι τους Ορθόδοξους Άγιους Πατέρες. Δεν συμφωνούσε λοιπόν ο Άγιος να πηγαίνουν να σπουδάζουν οι Ορθόδοξοι θεολόγοι στη Δύση. Γιατί έβλεπε τον κίνδυνο να μεταφέρουν από εκεί πνευματικά μικρόβια. Και αυτά είναι τα αιρετικά, τα οποία κυριαρχούν στη Δύση. Και να μολύνουν την αμόμητη Ορθόδοξη πίστη μας. Τι θα πάτε να πάρετε από εκεί, έλεγε. Αυτοί δεν έχουν τίποτε. Τα έχουν γκρεμίσει όλα. Και σε έναν Ορθόδοξο Γάλλο ιερομόναχο που τον ρώτησε σε τι διαφέρουν οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες από τους Ορθοδόξους, είπε χαρακτηριστικά: «Ας υποθέσουμε ότι η Ορθοδοξία είναι σαν αυτό το καλύβι που βλέπεις, φτιαγμένο από πέτρες, λάσπη και ζωνάρια, έτσι, αυτά τα οποία δένουν, ας πούμε, τους τοίχους. Οι Καθολικοί τι έκαναν? Αφαίρεσαν τη λάσπη. Οπότε μείναν οι πέτρες στον αέρα. Οι Προτεστάντες αφαίρεσαν και τα ζωνάρια, αυτά που δένανε τους τοίχους. Μπορούν τώρα να σταθούν οι πέτρες μόνες τους?» Όχι. Αυτό έχει γίνει στη Δύση. Γι' αυτό και η Δύση καταραίει. Βλέπουμε τη Δύση της Δύσης. Και επίκειται και πολύ μεγάλη καταστροφή, γιατί πλέον έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην διαφθορά και στην ομοφιλοφιλία και σε άλλα ακόμα πιο βαριά και ακατανόμαστα πάθη. Στεγχωριόταν ο Άγιος Παΐσιος όταν μάθαινε ότι κάποιοι Ορθόδοξοι θεολόγοι, αυτά είναι από το βιβλίο «Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης», έτσι έχει βγει από το εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ορθολόγος, από την μοναστήρια δηλαδή της Σουρωτής. Δεν είναι γραμμένα από κάποιον άσχετο. Είναι από τις αδελφές εκεί που τον είχαν ζήσει πολλά χρόνια τον Άγιο και γνώριζαν πολύ καλά τη ζωή του και τη διδασκαλία του. Στενοχωριόταν και όταν μάθαινε ότι κάποιοι Ορθόδοξοι θεολόγοι, αντί να τρέφονται από τη δυνατή πνευματική τροφή, μέσα σε εγωγικά η φράση, των Ορθοδόξων πατερικών κειμένων, και να πίνουν από τα κρυστάλλινα είδωτα της πατερικής θεολογίας, τι κάναν? Μελετούσαν τους αιρετικούς θεολόγους της Δύσεως και έπιναν από τις θολερές πηγές τους, με αποτέλεσμα να φτάνουν ακόμα και σε λανθασμένα συμπεράσματα για τους Αγίους Πατέρες. Υπήρχε ένας τάχατης μεγάλος καθηγητής του Πανεπιστημίου, στη Θεολογική Σχολή, που έλεγε, για παράδειγμα, για τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, ότι ήταν σχιζοφρενής, ότι ήταν ψυχοπαθής. Και αυτά που έβλεπε, ας πούμε, και έλεγε ο Άγιος με πολύ απλότητα τις εμπειρίες του με το άκτιστο φως, αυτός τα ονόμαζε παθήσεις, εκδηλώσεις της πάθησής του, της σχιζοφρενιάς του. Γιατί τα εξετάζουν όλα με βάση τον ορθολογισμό της Δύσης και τις θεολογικές ανοησίες και αρλούπες των δυτικών θεολόγων, παπικών και προτεστατών. Ούτε και με τους διαλόγους που γίνονταν με ετερόδοξους συμφωνούσε όσους και σήμερα γίνονται πολύ περισσότερο. Και μάλιστα πρόσφατα κάνανε και ένα συνέδριο, το ξέρουμε και αυτό, που θα προετοιμάσει τον κοινό εορτασμό του Πάσχα, που είναι ακόμα ένα χτύπημα στην Ορθοδοξία. Να εορτάσουμε μαζί με τους παπικούς και με τους μονοφυσίτες και με όλους τους αιρετικούς το Πάσχα. Καταλύοντας αυτό που θα έχουν θεσπίσει οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να εορτάζουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως έχει οριστεί τους Αποστολικούς Κανόνες και έχει οθετήσει και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, και όχι να αλλάξουμε την ημερομηνία, ούτε τάχατες, δεν ξέρω, από αγάπη, γιατί τώρα έχουμε τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να συνεορτάσουμε με τους προδότες
του Χριστού, τους προδότες της πίστεως. Αυτό είναι γιορτή, αυτό είναι κατάληψη του Πνεύματος της Ορθοδοξίας και των Αγίων Πατέρων. Οι Άγιοι Πατέρες γιατί όρισαν ακριβώς πότε να γιορτάζεται το Πάσχα? Γιατί για να μην πέφτει ποτέ το Πάσχα μαζί με τους Εβραίους. Ποτέ μου ποτέ. Γι' αυτό δεν υπήρχε τότε παπισμός και προτεσταντισμός, αυτά είναι νεότερα δημιουργήματα του διαβόλου. Αλλά υπήρχε ο Ιουδαϊσμός, λοιπόν. Και οι Άγιοι Πατέρες δεν ήθελαν υποδενή να πέφτει το Πάσχα το δικό μας μαζί με τον Εβραίο. Γι' αυτό είπαν θα γιορτάσει τότε. Ακριβώς τότε, όπως είναι καθορισμένο από τους κανόνες των Αγίων Αποστόλων και της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της αποφάσης. Λοιπόν, και τώρα έρχονται αυτοί οι νεότεροι οικουμενιστές και λέει όχι, θα γιορτάσουν μαζί με τους αιρετικούς. Και σιγά σιγά, γιατί όχι, και με τους Εβραίους και με όλους τους ανθρώπους, με όλες τις θρησκείες να κάνουμε κοινή γιορτή. Λοιπόν, έλεγε ο Άγιος ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτοί οι διάλογοι έτσι όπως γίνονται. Δεν συμφωνούσε για να γίνονται διάλογοι της ετεροδόξης. Εδώ βλέπετε τι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι με τα μία και δευτέρα νοθεσία παρετού. Παρετού θα πει παράτατο τον αιρετικό. Με τα μία και δευτέρα νοθεσία. Μία φορά το πολύ δύο θα το πεις. Να αλλάξει, δεν αλλάζει, άστα. Όχι να κάνεις για χρόνια συναντήσεις και συνομιλίες και φαγωπότια. Απαγορεύεται να συντρώγεις και να κάνεις φιλίες και να περπατάς ακόμα με αιρετικούς. Να συνοδοιπορείς. Τα είπαμε και στο κήρυγμα προηγουμένως. Γιατί ο Άγιος δεν ήθελε τους διαλόγους? Διότι έβλεπε ότι οι μεν Ορθόδοξοι που ασχολούνται με διαλόγους και συνέδρια και προσπάθειες για ένωση, δεν είχαν προηγουμένως ενωθεί οι ίδιοι με το Θεό. Και επομένως δεν μπορούσε να πληροφορήσει τους άλλους με ορθόδοξα πατερικά βιώματα. Οι δε ετερόδοξοι, τους λέμε ετερόδοξους, κατ' εφημισμό πάλι, δεν είναι ετερόδοξοι, είναι κακόδοξοι. Γιατί ετερόδοξος είναι αυτός που έχει μια άλλη δόξα για τον Θεό, για την Αγία Τριάδα. Αλλά άλλη δόξα δεν υπάρχει. Μία είναι η δόξα, δηλαδή η πίστη. Μία είναι η πίστη. Δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο ο Χριστός. Να είναι και ναι και όχι. Να έχεις εσύ μία άποψη και ο άλλος να έχει μία άλλη άποψη για τον Χριστό και να είναι το ίδιο. Να είναι εξίσου σωστές και οι δύο. Ή θα είναι φως ή θα είναι σκοτάδι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Επομένως δεν υπάρχουν ετερόδοξοι, αλλά το λέμε κατ' εφημισμό για να μην τους κακοκαρδίζουμε και με την ελπίδα μήπως συγκινηθούν και έρθουν στην Ορθοδοξία. Κανονικά πρέπει να τους λέμε κακόδοξους, έχουν κακή δόξα. Υπάρχει η καλή, σωστή δηλαδή, η κακή, κακή δόξα, λανθασμένη ψευδή δόξα για τον Θεό. Δεν συμφωνούσε λοιπόν με αυτούς τους διαλόγους, γιατί οι Ορθόδοξοι δεν είχαν ενότητα με τον Θεό και αν δεν έχεις ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, με κανέναν δεν μπορείς να ενωθείς. Ούτε και με τους ανθρώπους του σπιτιού σου, οι οποίοι και αυτοί για να είναι ένα μαζί σου, θα πρέπει να έχουν ενότητα με τον Θεό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος τη δόξα, ή δε δοκάσμη, δε δοκαυτής, ή ναός ημέν, καθώς εμείς ενεσμένοι. Στην αρχιερατική του προσευχή, ο Κύριος είπε, τη δόξα, Πατέρα μου, που μου έδωσες εσύ, τη δόξα, δηλαδή την άκτιστη, την χάρη ως άνθρωπο του Αγίου Πνεύματος και ο ίδιος βέβαια ως Θεός την έδωσε στον εαυτό του, την άκτιστη χάρη. Αυτή λέγεται δόξα. Αυτή τη χάρη λέει την άκτιστη, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την έδωσα και εγώ σε αυτούς, δηλαδή στους Αποστόλους, γιατί για να είναι ένα, όπως και εμείς είμαστε ένα. Έτσι. Αυτή η ενέργεια του Τριαδικού Θεού είναι που ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό, αλλά και μεταξύ τους. Τότε γινόμαστε ένα, τότε πετυχαίνει ο γάμος, όταν και ο άνδρας και η γυναίκα έχουν ενεργό αυτή τη χάρη, τη δόξα αυτή του Αγίου Πνεύματος. Είναι ενωμένοι δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα, ενωμένοι με το Θεό, δηλαδή ζουν πνευματικά. Έχουν αδιάλειπτη προσευχή, έχουν ταπείνωση, έχουν τη χάρη του Θεού φανερή. Αυτοί ενώνονται μεταξύ τους και γίνονται ένα.
και τότε τσακωμή πάντα, ούτε διαφωνίες, ούτε μαλώματα, ούτε διαχωρισμοί, ούτε διαζύγια. Πώς να ενωθείς με τους ελετικούς όταν δεν είσαι ενωμένος με τον Θεό και δεν μπορείς να τους δείξεις τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, την οποία και αυτοί θα πρέπει να επιδιώξουν, να αποκτήσουν για να γίνουν ένα μαζί σου. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος, δεν μπορεί να γίνονται τέτοιοι διάλογοι. Γιατί αυτοί που συζητούσαν δεν ήταν ενωμένοι προηγουμένως οι ίδιοι με τον Θεό και δεν μπορούσαν να πληροφορήσουν και τους άλλους με ορθόδοξα πατερικά βιώματα. Και οι ετερόδοξοι που συμμετείχαν σε αυτά δεν είχαν ειλικρινή διάθεση. Οι ετερόδοξοι δεν πάνε με διάθεση να βρουν την αλήθεια. Νομίζουν ότι έχουν την αλήθεια και εμείς δεν την έχουμε. Και θα πρέπει να μας αλλάξουν εμάς. Με αυτό το πρέπει να πάνε. Πάνε με πονηρία, δηλαδή με σκοπό να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Σε επιστολή του το 1978 ο Άγιος Παΐσιος έγραφε: «Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα θέματα τα πνευματικά μπορούν και αυτά να μπουν στην κοινή αγορά. Όλα να ισοπεδωθούν». Έτσι, να ξεπουλήσουμε κι εμείς λίγο από την πίστη μας, να κάνουμε λίγο πίσω, όπως λένε, στα δόγματα, να κάνουμε λίγο πίσω κι αυτοί και έτσι να το βρούμε. Λες και κάνουμε καμιά εμπορική συμφωνία. Οι μεν Ορθόδοξοι που έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή, ιεραποστολή τάχατες, συγκαλούν δήθεν συνέδρια για να γίνεται δώρος, να γράφουν εφημερίδες και νομίζουν ότι έτσι προβάλλουν την Ορθοδοξία με το να γίνουν τα ραμοσαλάτα με τους κακοδόξους. Αρχίζουν μετά οι υπερζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο να λένε και βλασφημίες για τα μυστήρια των νεοημερολογητών και λοιπόν και κατασκανδαλίζουν ψυχές που έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη ευαισθησία. Οι δε ετερόδοξοι έρχονται στα συνέδρια, κάνουν τον δάσκαλο, παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους ορθοδόξους, το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φύρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο. Και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται και καταστρέφεται πνευματικά. Αυτά έγραφε ο Άγιος Παΐσιος το 1978. Αλλά πόσο είναι και σήμερα επίκαιρο. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σήμερα είχε ένα δικό του τρόπο να λέει και στους ίδιους τους ετερόδοξους την αλήθεια χωρίς να προκαλεί. Όταν το 1978 θα γινόταν η εκλογή νέου Πάπα, ένας ρωμακαθολικός μοναχός του ζήτησε να προσευχηθεί ώστε ο Πάπας που θα εκλέξουν να είναι καλός. Ακούστε τώρα θράσος, να πάει στην Άγια Παΐσια, να το πει, να κάνει προσευχή για να βγει καλός Πάπας. Ο Όσιος τον χτύπησε με συμπάθεια στην πλάτη και του είπε χαμογελώντας: «Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, όποιος κι αν είναι, αλάθητος θα είναι». Τον τακτοποίησε μια χρονιά. Τη δεκαετία του 70, πολλοί ζητούσαν τη γνώμη του πατρός Παϊσίου και για μια πρόταση που είχε γίνει να μην φορούν ιερείς ράσα. Να βλέπετε, ο διάβολος επιτίθεται στην ορθόδοξη παράδοση. Τα ράσα είναι μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, στην ορθόδοξη εκκλησία. Στο εξωτερικό, δυστυχώς, οι κληρικοί δεν φορούν ράσα. Σπάνια να δεις κληρικό με ράσα. Βλέπεις έναν ακούνε ακουστούμι, μπορεί να το δεις και με σόλτς ακόμα. Ο Θεός μας ελύσει, δυστυχώς. Έχουν αποβάλει τα ράσα τους. Αλλά τι είπε ο Άγιος, κοιτάξτε. Ο Άγιος, λέει, τους έδειχνε, σε αυτούς που λέγανε για τους ιερείς να βγάλουν τα ράσα τους, τους έδειχνε μια ελιά, της οποίας είχε ξεφλουδίσει τον κορμό και τα χοντρά κλαδιά, αφήνοντας φύλλα μόνο στις άκρες των μικρών κλαδιών της. Ένα απέσιο θέμα. Στον ξεφλουδισμένο κορμό της είχε χαράξει. Τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους. Θα δούμε την προκοπή τους. Άμα βγάλεις το φλοιό από ένα δέντρο, πάει το δέντρο. Ξεράθηκε, τελείωσε. Το ξέρουμε αυτό. Και τι άλλο είχε γράψει στην ελιά αυτή.
Παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Η ελιά αυτή, όπως την επόμενο, ξεράθηκε. Έτσι ξεραίνονται και οι ιερείς που αποβάλλουν τα ράσα τους, γιατί τα ράσα, τα ενδύματα, έχουν τεράστια σχέση με τον άνθρωπο και με την ψυχολογία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγαμε και σε άλλο κήρυγμα, ότι η ομοφιλοφιλία προωθήθηκε και φτάσαμε κατ' εξοχήν από τις γυναίκες. Μάλλον δεν το έχουμε πει έτσι ακριβώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί υιοθέτησαν το unisex και φόρησαν ανδρικά ρούχα και άλλαξε η ψυχολογία τους και προωθήθηκε αυτή ακριβώς η φιλοσοφία. Και πήγαν τώρα οι καημένες να διαμαρτυρηθούν για την ομοφιλοφιλία, φορώ τις παπελόνια πάλι. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σχιζοφρενικό. Ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη απαγορεύει να αλλάζει ρούχα ο άνθρωπος και να φοράει ο άνδρας γυναικεία και η γυναίκα ανδρικά. Και για τα καρναβάλια που λένε ότι όποιος το κάνει αυτό αφορίζεται αν ο άντρας μεταμφιέζεται. Γι' αυτό απαγορεύεται τα καρναβάλια και όχι μόνο. Και φοράει γυναικεία ρούχα, αυτό κατεξοχήν γίνεται στα καρναβάλια και η γυναίκα φοράει ανδρικά ρούχα. Αφορίζεται δηλαδή, είναι εκτός εκκλησίας και εκτός σωτηρίας. Γιατί ακριβώς προωθείται κάθε ανηθικότητα και κατεξοχήν αυτό το μέγα νόμιμα της ομοφιλοφιλίας. Και όταν και ο στρατιωτικός βάλει τη στολή του και όταν ο παπάς βάλει τα ράσα του, έτσι, χάνει μετά και το πνεύμα, αυτό το οποίο συνδέεται με τη στολή. Όπως και η γυναίκα όταν αποβάλλει τα ρούχα της και βάλει τα ανδρικά, αποκτάει ανδρική ψυχολογία και ο άντρας επίσης γυναικεία, όταν φορέσει γυναικεία ρούχα, γι' αυτό και διαστραβαίνει, άντρες φοράνε γυναικεία ρούχα, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι και αυτοί που αποβάλλουν τη στολή τους, οι ιερείς, η αξιωματική και λοιπόν, χάνεται και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με το λειτουργήμα του. Χάνεται δηλαδή το πνεύμα που πρέπει να έχει, η ψυχολογία που πρέπει να έχει και ο προσανατολισμός που πρέπει να έχει. Και όπως είπε ο Άγιος, ξεραίνεται, δεν κάνει προκοπή αυτός ο άνθρωπος. Την ίδια εποχή που γινόντουσαν αυτά για τα ράσα, δηλαδή στη δεκαετία του 70, είχε βγει αυτή η κίνηση να βγάλουν οι ιερείς τα ράσα τους. Έγιναν προσυνοδικές διασκέψεις την ίδια εποχή με σκοπό την προετοιμασία της νέας Πανορθοδόξου Συνόδου και ανάμεσα στα θέματα υπήρξαν πολλές προτάσεις αντίθετες με την Ορθόδοξη παράδοση. Βλέπετε, ο διάβολος και τα όργανα του δουλεύουν μεθοδικά για χρόνια πολλά. Να ξέρετε, ο Οικουμενισμός έχει αρχίσει από το 1902. Δηλαδή, μιλάμε τώρα 120 χρόνια δουλεύουν αυτοί για να φτάσει εδώ που έφτασε το θέμα σήμερα. Και να λένε τώρα ότι το χρόνο του 25 θα γιορτάσουμε μαζί το Πάσχα, αν είναι δυνατό. Και δεν μιλάει κανένας από τους Ορθοδόξους. Ή σχεδόν κανένας, δεν διαμαρτύρεται. Από το 70 λοιπόν κάνανε προσυνοδικές για να φτάσουν το 2016 να κάνουν αυτή τη σύνοδο, την ψευδοσύνοδο που έγινε στην Κρήτη, στο Κολυμπάρι. Και τι λέγανε από τότε. Ανάμεσα στα θέματα που σχεδίαζαν να συζητήσουν, υπήρχαν και προτάσεις για να καταληθεί η νηστεία, να καταληθεί η νηστεία ή να περικοπεί, να αλλάξει, να ελαφρώσει, ας το πούμε έτσι, να αλλοιωθεί. Όταν ο γέροντας το πληροφορήθηκε αυτά, ανησύχησε πολύ και μιλούσε με πόνο ψυχής. «Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει», έλεγε. «Θα φύγει η παράδοση και θα μείνει η παράβαση». Έτσι, οι κομμουνιστές θέλουν και την νηστεία να καταργήσουν δυνατόν και τις ακολουθίες να μειώσουν πάρα πολύ και πάρα πολλά, να λιώσουν και τα βιβλία, ακόμα και την Αγία Γραφή. Οτιδήποτε μιλάει για αίρεση, για αγώνες εναντίον των αιρέσεων, πρέπει να τα εξαλείψουμε αυτά, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος έτσι, για την πλήρη ένωση και το κοινό ποτήριο με τους αιρετικούς, με τους παπηχούς και τους προτεστάτες. «Καταλαβαίνετε», έλεγε ο Άγιος, «πόσο σοβαρό είναι αυτό. Είναι σαν να βγάζουμε από το σπίτι ένα τούβλο». Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι δεν παθαίνει τίποτα το σπίτι. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουν νερά, βγαίνει κι άλλο τούβλο. Και άλλο, και στο τέλος
το σπίτι γίνεται ρήπιο. Αυτό γίνεται. Εδώ και χρόνια αυτό γίνεται. Κάθε ένας οικουμενιστής, αιρετικός, νεοταξίτης βγάζει και από ένα τούλο και περισσότερα την εκκλησία, μέχρι που να σωριαστεί το οικονόμημα. Και όταν κάποιος του ανέφερε ότι μία από τις προτάσεις ήταν να ελαττωθούν οι καθιερωμένες από την εκκλησία νηστείες, επειδή ο κόσμος δεν τις κρατάει, και αφού δεν τις κρατάει ο κόσμος, τις αφαιρέσουν. Καταλάβατε, λογική. Επειδή ο κόσμος έχει αποστατήσει από το Θεό, λοιπόν και εμείς τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τις νηστείες για να νιώθει καλά ο κόσμος, ο αποστατημένος. Σιγά με το καίγεται καρφί. Αν εσύ θα του πεις ότι ξέρεις τώρα, άλλαξε η νηστεία και είσαι εντάξει και είσαι νόμιμος. Αντί να τους πούμε γυρίστε πίσω, τους λέμε καλά κάνετε και εμείς θα αλλάξουμε τους κανόνες για να βολευτείτε. Να μην έχετε και καμιά τύψη, ας πούμε, και πάρετε κανένα ψυχολογικό. Όταν λοιπόν του είπαν ότι μία από τις προτάσεις ήταν να ελαττωθούν οι καθιερωμένες από την εκκλησία νηστείας, ο Όσιος είπε, αν κάποιος είναι άρρωστος και δεν μπορεί να κρατήσει την νηστεία, αυτός είναι δικαιολογημένος, αν φάει. Αν δεν είναι άρρωστος, αλλά από αδυναμία έφαγε, να μετανοήσει, να πει ήμαρτο. Δεν θα το κρεμάσει ο Χριστός. Αν μπορεί να κρατήσει την νηστεία, να την κρατήσει. Αν όμως οι περισσότεροι δεν κρατάνε τις νηστείες και εμείς πάμε να τις καταργήσουμε για να αναπαύσουμε τους περισσότερους, είναι σαν να ευλογούμε τις αδυναμίες τους, τις πτώσεις τους. Ξεκάθαρα πράγματα. Με ποιο δικαίωμα να τα καταργήσουμε όλα αυτά? Επειδή σήμερα δηλαδή περισσότεροι νέοι και νέες συζούν πριν το γάμο, τι πρέπει να πούμε λοιπόν? Ότι δεν είναι αμαρτία αυτό, για να τους αναπαύσουμε κιόλας? Όχι, εμείς θα λέμε την αλήθεια, ότι είναι αμαρτία και μάλιστα μεγίστη αμαρτία. Ή επειδή οι γονείς τα φιλοξενούν αυτά τα παράνομα ζευγάρια στα σπίτια τους, να πούμε στους γονείς, δεν πειράζει, παιδιά σας είναι, πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Όχι, είναι αμαρτία. Κάνεις και εσύ την ίδια αμαρτία που κάνει το παράνομο ζευγάρι, που τους τρώνει στο κρεβάτι, μέσα στο σπίτι σου. Με ποιο δικαίωμα να τα καταργήσουμε όλα αυτά, λέει ο Άγιος, και πού ξέρουμε, μπορεί η επόμενη γενεά να είναι πιο καλή και να κρατήσει την ακρίβεια. Έτσι το αποκλείς. Όταν πιάσει κανείς πάνω, δεν έχει να πάει πιο κάτω, θα γυρίσει προς τα πάνω. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ήταν με την ορθία μια ζηλωτής των πατερικών παραδόσεων. Σε θέματα πίστεως δεν έκανε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Στη ζωή του εφάρμοζε την ακρίβεια όχι μόνο εξωτερικά, αλλά περισσότερο εσωτερικά, από θείο ζήλο. Όταν έλεγε τη γνώμη του για ένα θέμα, και μάλιστα εκκλησιαστικό, μιλούσε με διάκριση, ζυγίζοντας τα λόγια του με ζυγαριά ακριβίας. Και όταν είχε μπροστά του έναν αδύναμο άνθρωπο, έδινε πάλι με ακρίβεια, σαν καλός γιατρός, το κατάλληλο φάρμακο. Είχε ποτιστεί από το φόβο του Θεού και γι' αυτό έμπαινε στο βάθος του νόμου του Θεού. Ήταν όλος αγάπη και σπλάχνα ικτυρμό. Και γι' αυτό δεν γνώριζε απλώς τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά γνώριζε εκ πείρας ότι η Εκκλησία είναι μία μάνα και οι κανόνες της έχουν σπλάχνα μητρικά. Συχνά τον ρωτούσαν και για κάποια σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν την Ελλαδική Εκκλησία κατά τη δεκαετία του 70. Όσιος έλεγε να μην μας απασχολούν αυτά, γιατί δεν έχουμε την πνευματική διάβγεια που χρειάζεται ώστε να δούμε σε βάθος τα πράγματα. Ο Θεός που είναι ο Πατέρας όλων έχει φτιάξει την Εκκλησία. Αυτός την κατευθύνει. Και ό,τι Αυτός επιτρέπει αποβαίνει τελικά προς όφελος της Εκκλησίας. Και όπως λέει και η παροιμία του λαού η Σοφή, κατά το λαό και οι άρχοντες, κατά το λαό και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες. Και ο Θεός παραχωρεί να έχουμε αυτούς που αξίζουν. Ούτε συμφωνούσε ο Άγιος με τη δημοσίευση σκανδάλων στις θρησκευτικές εφημερίδες, ενώ σε όσους μιλούσαν για κάθαρση της Εκκλησίας, απαντούσε. Αν καθαρίσεις εσύ την ψυχή σου, καθαρίζεις έτσι και ένα μέρος της Εκκλησίας. Και σήμερα τους έκλεισες. Εσύ είσαι καθαρός. Καθάρισε εσύ πρώτα τον εαυτό σου. Κάποτε του ανέφεραν ένα σκάνδαλο που προκάλεσε κάποιος επίσκοπος. Αφού τους άκουσε με προσοχή, είπε ταπεινά,
ευλογημένοι, τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν ξέρω για αυτό το θέμα. Αν όμως είναι έτσι που μου λέτε, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός υπερηφανεύτηκε. Γιατί ήξερε ο Άγιος τον πνευματικό νόμο που λέει ότι όποιος υπερηφανευτεί, μετά πέφτει. Της πτώσεως ηγείται ύβρις. Και σκύβοντας το κεφάλι, συνέχισε. Και ο καλός Θεός το επέτρεψε για να μην χαθεί η ψυχή του. Πονούσε ωστόσο όταν κατηγορούνται ευλαβείς ιερείς οι επίσκοποι και σεβόταν ιδιαίτερα όσους υπέμεναν την αδικία αγώγιστα. Αυτή είναι, έλεγε, τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Όταν ήταν στην Κόνιτσα, ο Άγιος και στο μοναστήριο πάνω του Στομίου, εκεί είχε αναπτύξει πολύ σπουδαία αντιαιρετική δράση. Ένας απλός μοναχός και νέος στην ηλικία, και όμως έκανε πολύ μεγάλο αντιαιρετικό έργο. Ήταν άγρυπνος φύλακας για όλη την Κόνιτσα. Ήταν λοιπόν αδύνατο να μην ανησυχήσει για τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι κονιτσιώτες από την προτεσταντική σφικοφωλιά που είχε δημιουργηθεί. Υπήρχαν κάποιοι προτεστάντες εκεί, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν και παρέσαιραν πολλές οικογένειες με χρήματα κυρίως, έτσι. Γιατί βλέπετε, οι αιρετικοί έχουν και χρήματα, έχουν και την κοσμική στήριξη, έχουν και τη δύναμη την κρατική πολλές φορές μαζί τους. Τα τελευταία μάλιστα 2 χρόνια, ο Προτεστάντης που υπήρχε εκεί στην Κόνιτσα είχε χτίσει και μια αίθουσα έξω από την οποία είχε τοποθετήσει μια μαρμάρινη πινακίδα που έγραφε «Ευαγγελική Εκκλησία». Εκεί γίνονταν συγκεντρώσεις όπου πήγαιναν πολλοί κονιτσιώτες. Άλλοι από περιέργεια και άλλοι επειδή τους έδινε και μια μικρή οικονομική ενίσχυση. Καθόλου όμως ευκαταφρόνητη για φτωχούς ανθρώπους. Πήγαιναν για τα χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο, 80 περίπου οικογένειες είχαν πιαστεί ή κινδύνευαν να πιαστούν στα δίχτυα της αιρέσεως. Ίσως και μόνο για αυτές τις ψυχές να έχει στείλει η Παναγία τον Πατέρα Παΐσιο στην Κόνιτσα. Γιατί ο Άγιος δεν ήθελε να φύγει από το Άγιον Όρος, αλλά η Παναγία τι θα πας εκεί. Για το σοβαρότητο αυτό πρόβλημα, ο Πατήρ Παΐσιος απευθύνθηκε στις εκκλησιαστικές αρχές. Αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση. Δυστυχώς. Υπάρχουν αντιαιρετικά γραφεία σε πολλές μητροπόλεις, τα οποία όμως δεν ασχολούνται. Δυστυχώς. Το πολύ πολύ να ασχοληθούν μόνο με κάνα Γιεχωβά. Και αφήνουν πάρα πολλές άλλες αιρέσεις ανεξέλεκτες. Για να μην πω ότι πολλές φορές χρησιμοποιούν και βιβλία, όπως τις γραφές της βιβλικής εταιρείας, τις Άγιες Γραφές, και τα διαδίδουν οι μητροπόλεις. Οι οποίες αυτές οι γραφές δεν είναι σωστές. Έχουν πολλά λάθη μέσα, οι μεταφράσεις προτεσταντικές. Άρχισε λοιπόν μόνος του εντατικές προσπάθειες για να διαφωτίσει τους απλούς ανθρώπους και να τους στηρίξει στην ορθόδοξη πίστη. Πρώτα-πρώτα ανέθεσε σε έναν έμπιστο και συνετό άνθρωπο να μάθει ποιοι πήγαιναν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Ύστερα τους πλησίαζε έναν-έναν και τους συμβούλευε να μην ξαναπάνε. Βλέπετε τη ματική του προσώπου. Όχι στη μάζα έτσι ανώνυμα, αλλά προσωπικά στον καθένα απευθυνόταν. Όπως και ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος συμβούλευε προσωπικά. Ακόμα και τη νύχτα κατέβαινε στην Κόνιτσα για να συναντήσει κάποιους και να συζητήσει μαζί τους. Για να βοηθήσει μάλιστα όλους τους κονιτσιώτες να καταλάβουν ότι ο προτεσταντισμός είναι αίρεση, έγραψε ένα κείμενο υπό μορφή ερωτοαποκρίσεων, το οποίο έβαλε σε κορνίζα και το τοποθέτησε στον εξονάρθηκα του ναού στο στόμα. Το κείμενο δεν σώθηκε, αλλά γνωρίζουμε ότι ξεκινούσε ως εξής. «Πες μου, Πάτερ, τι είναι η Ευαγγελική?» Απάντησε. «Προβατός χυμή λύκη, παιδί μου». Λύκη δηλαδή, με σχήμα προβάτου. Σαν πρόβατα φαίνονται, αλλά είναι λύκη.
Είναι αυτό που έλεγε και ο Μέγας Βασίλειος, ότι η αίρεση είναι φόνος ψυχής. Έτσι. Φωνεύεται η ψυχή από την αίρεση. Γι' αυτό και οι αιρετικοί λέγονται λύκοι, γιατί φωνεύουν τις ψυχές. Δεν δίστασε ακόμα να στείλει και δύο νέους να σπάσουν την πινακίδα που έγραφε Ευαγγελική Εκκλησία. Επίσης, κάλεσε στο μοναστήρι τον αρχηγό των Ευαγγελικών από την Κατερίνη. Στην Κατερίνη υπάρχει σφικοφωλιά αιρετικών Ευαγγελικών. Δυστυχώς, ο Μητροπολίτης ο εκεί πήγε και έγινε τεράστιο σκάνδαλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στους Ορθόδοξους πριν λίγο καιρό και παρέστη στην ας το πούμε ανάρρηση του καινούριου τους εκεί ποιμένους, έτσι τον λένε αυτοί, τάχατες οι παπάς, τάχατες οι ιερέες, ας πούμε. Και πήγε ο δικός μας Ορθόδοξος Επίσκοπος. Μα αν είναι δυνατόν, πού φτάσαμε δηλαδή. Αν γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους ως χριστιανούς και πηγαίνουν και στις τελετές τους και στους λεγόμενους ναούς τους. Εκεί λοιπόν, στην Κατερίνη, μάλλον από εκεί, από την Κατερίνη, κάλεσε τον αρχηγό των Ευαγγελικών και συζήτησε μαζί του μια ολόκληρη νύχτα. Οι κονιτσιώτες που το έμαθαν αυτό, περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Θα λέγαμε, γινόταν σαν τέρμπι τώρα, έτσι. Μονομαχία, Ορθοδοξία, Προτεσταντισμός. Την άλλη μέρα το πρωί, είδαν τον Προτεστάντη αρχηγό να φεύγει από την κόνιτσα με κατεβασμένο το κεφάλι. Τον ξετίναξε ο καλόγερος, είπαν, σαν δέντρο φθινοπορεινό. Μα πώς μπορεί να σταθεί το ψέμα, πώς έρθει την αλήθεια. Γερό ξεσκόνισμα έκανε ο πατήρ Παΐσιος και σε έναν άλλο οπαδό της αιρέσεως του Μακράκη. Αυτός ήταν άλλος αιρετικός, ο οποίος είχε κάνει και αυτός ένα ολόκληρο κίνημα των Μακρακιστών. Ήτανε από το 1831 μέχρι το 1905 είσαι αυτός ο άνθρωπος, θεολόγος, ιεροκήρυκας, ο οποίος όμως έφτασε σε πλάνη θεωρώντας τον εαυτό του Απόστολο του Θεού για την πνευματική μεταρρύθμιση της ελληνικής κοινωνίας. Και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποκήρυξαν τις αιρετικές δοξασίες του. Έλεγε διάφορα αιρετικά. Μεταξύ των άλλων έλεγε για το τρισύνθετο, ότι ο άνθρωπος δηλαδή έχει τρία μέρη. Έλεγε έχει σώμα, έχει ψυχή, έχει και πνεύμα. Ενώ το σωστό είναι ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή. Είχε πάει λοιπόν ένας οπαδός στο Μακράκι και τον έκανε ένα γερό ξεσκόνισμα ο Άγιος Παΐσιος, που πήγε στην κόνιτσα για να κάνει και αυτός προσυλλητισμό. Κάποιοι κονιτσιώτες προβληματίστηκαν όταν είδαν να τρώει κρέας στο καφενείο αυτόν τον οπαδό του Μακράκη και την επόμενη μέρα να κοινωνάει. Άλλοι πάλι ανησύχησαν όταν τον άκουσαν να λέει «Και τι είναι ιερείς και τι είναι η Εκκλησία», αυτά που λένε και οι Προτεστάντες, να πας λέει στο Θεό χωρίς μεσίτες, δεν υπάρχουν, δεν χρειάζεται να πω μεσίτες, καταργούν την ιεροσύνη. Αφού θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι αλάθητοι, είναι ο καθένας είναι κατευθείαν ικανός να πάει στο Θεό, χωρίς μεσίτη, δεν χρειάζεται ιεροσύνη. Αυτοί έχουν φύγει ακόμα πιο μακριά από ό,τι έχει φύγει ο ποπισμός από τον Χριστό. Τι είναι ιερείς, τι είναι η Εκκλησία, εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου άγγελο, έτσι έλεγε αυτός ο μακρακιστής. Ειδοποίησαν λοιπόν τον καλόγερο για να τον κυνηγήσει, όπως είπαν. Και πράγματι, ύστερα από τη συζήτηση με τον πατέρα Παΐσιο, ο μακρακιστής έφυγε αμέσως από την κόλαση. Ο Δεόσιος έγραψε σε επιστολή του, ευτυχώς, εδώ το προλάβαμε το κακό. Δεν προλάβαμε να διαλύσουμε τη σφικοφωλεά των Ευαγγελικών και άλλα ναυάγια παρουσιάστηκαν οι μακρακιστές. Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει όλο τον κόσμο και αυτούς να έρθουν εις επίγνωση αληθείας. Έτσι να φωτιστούν και αυτοί και να βρουν την αλήθεια. Είναι ταλέποροι, πάρα πολύ ταλέποροι άνθρωποι οι αιρετικοί, αλλά πέφτουν θύματα του εγωισμού, της υπερηφανίας τους ή και της αγνίας τους. Και πολλές φορές βέβαια από πίσω υπάρχει και η διαστραμμένη ζωή, η ανηθικότητα.
Την εποχή εκείνη, που ο Άγιος ήταν στο κελί της Παναγούδας, μιλάμε δηλαδή τώρα για τη δεκαετία 80 με 90, η ελληνική πολιτεία είχε προσπαθήσει να εκδώσει νέο τύπο ταυτότητας με το 666. Και επειδή υπήρχαν διαφωνίες ακόμα και μεταξύ των γραμματικών ανθρώπων και είχε δημιουργηθεί σύγχυση, ο Όσιος Παΐσιος έγραψε ένα σύντομο κείμενο με τίτλο «Σημεία των καιρών», είναι πολύ γνωστό και κυκλοφορεί μέχρι σήμερα και μάλιστα είπε να δημοσιευθεί με το γραφικό του χαρακτήρα για να μην βγουν μετά κάποιοι εξετράκηδες και πούνε ότι είναι νόθο το κείμενο, δεν είναι γραμμένο από αυτό. Σε αυτό το κείμενο, λοιπόν, έκανε λόγο για την ταυτότητα με τον αριθμό 666, ο Άγιος Παΐσιος, καθώς και για το σφράγισμα, τα οποία οι πιστοί δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τα δεχτούν. Μεταξύ των άλλων έγραφε, πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής ελευθερίας, εντός εισαγωγικών η λέξη, της έλλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού, στους μεγαλύτερους γονείς και δασκάλους που έχουν φόβο Θεού, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά, το άγχος και η αναρχία. Βλέπετε πώς τα εντοπίζει ο Άγιος από τότε. Πίσω από αυτό το προωθούμενο, ας πούμε, χάραγμα, τη νέα ταυτότητα, κρύβεται η σκλαβιά στον Αντίχριστο. Το άγχος και η αναρχία που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο, στην ψυχική και σωματική καταστροφή. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας, κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτακτορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Έτσι θα λέει ξεκάθαρα. Αυτό προετοιμάζει τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα. Το θηρίο στις Βρυξέλλες, λέει ο Άγιος, με το 666 έχει σχεδόν λουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνει. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα θα έρθει το φακέλο για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Και το λένε ήδη ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό και τώρα που έχει επανέλθει το θέμα το ξέρετε. Και μιλάνε κιόλας και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης ότι ο σκοπός είναι να το πάρεις επάνω σου. Όχι να έχεις κάρτα, να το πάρεις επάνω σου, να μην μπορεί να σου βλέπεις την κάρτα. Το σφράγισμα. Παρόλα αυτά λοιπόν που ανέφερα, λέει ο Άγιος, ακούει κανείς ένα σωρό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς, εντός εισαγωγικών λέξη. Ο ένας να λέει, εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666, θα βάλω και ένα σταυρό. Και ο άλλος να λέει, εγώ θα δεχθώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι. Και ένα σωρό όμοιες ανοησίες που νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος, τα ούρα δεν γίνονται αγιασμούς. Το βρώμικο, το ακάθαρτο, δεν μπορεί να βάλει ένα σταυρό πάνω και να το αγιάσει. Προβλέποντας ο Όσιος ότι το κείμενο αυτό επρόκειτο να χρησιμεύσει και στο μέλλον, το έγραψε ιδιοχείρως και το υπέγραψε, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι δικό του ή να αλλοιώσει τις απόψεις του, οι οποίες δεν ήταν απλώς απόψεις, αλλά καρπός προσευχής και θείας πληροφορίας. Ύστερα, μάλιστα, από πολλή προσευχή που έκανε για το συγκεκριμένο ζήτημα, είχε λάβει τηλεγράφημα, εντός εισαγωγικών η λέξη, όπως είπε, και για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα οικονομήσει εκείνους που δεν θα σφραγιστούν. Γιατί σου λέει, άμα δεν το πάρω, δεν θα έχω χρήματα, δεν θα έχω τραπεζικό λογαριασμό, δεν θα έχω ταυτότητα, δεν θα έχω πρόσβαση στα σούπερ μάρκετ, τι θα φάμε, πώς θα εργαστούμε, δεν θα μπορεί το παιδί μου να σπουδάσει. Και ο Άγιος τι λέει, πήρε ειδική πληροφορία από το Θεό για το πώς ο Θεός θα οικονομήσει αυτούς που δεν θα σφραγιστούν. Τον τρόπο δεν τον αποκάλυψε, μόνο είπε, όσοι δεν σφραγιστούν θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους. Γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.
Ο Θεός ξέρει έναν τρόπο. Έτσι ο Θεός έσωσε και τα 2 εκατομμύρια τους Εβραίους μέσα στην έρημο. Και ένα ακόμα θα πούμε και θα κλείσουμε για να δείτε πόσο ο Άγιος αντιδρούσε σε όλα αυτά τα αιρετικά, τα βλάσιμα, τα νεοταξιτικά που είχαν αρχίσει από τότε και σήμερα είναι στο φόρτε τους, στην κορύφωσή τους. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, μιλάμε έτσι για την περίοδο που ήταν στο κελί της Παναγούδας, μεταξύ 80 και 90 είναι αυτό, βγήκε από το Άγιον Όρος, όχι μόνο για την αγρυπνία του Αγίου Αρσενίου, αλλά και για να συμμετάσχει στην διαμαρτυρία που θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη για την προβολή μιας κινηματογραφικής ταινίας με την οποία βλασφημεί του το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Έτσι ήταν αυτή η βλάσφημη ταινία ως ετοιμότητας θυμάται του Σκορτσέζε, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός μας ήταν ανήθικος, ήταν βρώμικος και είχε σχέσεις και με την Μαρία τη Μαγδαληνή. Μια φοβερή ταινία, πάρα πολύ βλάσιμη. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Ο τελευταίος πειρασμός» και βασιζόταν στο μόνιμο έργο του Καζαντζάκη. Και ο βλάσιμος άνθρωπος από τον Καζαντζάκη δεν έχει υπάρξει. Το οποίο το ξέρουμε, παγκοσμίως, δυστυχώς. Και όμως κάποιοι και εκκλησιαστικοί σήμερα έτσι τον προβάλλουν και ιεράρχες, δυστυχώς. Είχε λάβει θεία πληροφορία ο Άγιος για την ανάγκη συμμετοχής στη διαμαρτυρία αυτή και γι' αυτό είχε παρακινήσει και τους αγιορείτες να συμμετάσχουν. Ήταν πολύ μαχητικός. Έβραζε από ιερή αγανάκτηση για κάποιους που έλεγαν ότι αυτό το βλάσιμο έργο ήταν έργο τέχνης, όπως λέει και αυτή η καημένη ψήκου λέγεται, που έφτιαξε εδώ το βλάσιμο βίντεο για την Παναγία μας, για τον Τίμιο Σταυρό. Η τέχνη για την τέχνη, όλα είναι ονόματι της τέχνης. Είναι ονόματι της τέχνης όμως να βρίζει τον Θεό. Και με τη στάση του, ο Άγιος ξεσήκωσε και κάποιους άλλους που θεωρούσαν ότι η καλύτερη αντίδραση θα ήταν αδιαφορία και σιωπή. Όσιος όμως είπε, η παρουσία των χριστιανών στη διαμαρτυρία για τη βλάσιμη ταινία είναι πλέον ομολογία πίστεως. Μπορεί κάποιος με την προσευχή του να βοηθήσει περισσότερο, αλλά τη σιωπή του θα την εκμεταλλευτούν οι άλλοι και θα πούν «Ο τάδε και ο τάδε δεν διαμαρτυρήθηκαν, άρα συμφωνούν μαζί μας». Γιατί η σιωπή είναι στην ενοχή. Και έτσι θα γίνει μεγάλο κακό. Και όπως λέει ο Άγιος Λιός ο Παλαμάς, όταν βλασφημείται η πίστη και εσύ σιωπάς, είσαι άθεος, πέφτεις στο τρίτο είδος αθείας. Το πρώτο είδος είναι η ειδωλολατρία, το δεύτερο είναι η αίρεση και το τρίτο είναι η σιωπή, όταν βλασφημείται η πίστη και εσύ σιωπάς. Η συγκέντρωση έγινε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου μπροστά στον ναό του φρουρού και προστάτου της Θεσσαλονίκης του Αγίου Δημητρίου. Απέναντι από τον ναό, σε έναν εξώστη του εντεκτηρίου καταφυγή, στέκονταν οι ομιλητές, οι αρχιερείς, με τότε πήγαιναν οι αρχιερείς, τώρα δεν πηγαίνουν, δυστυχώς, στις δημόσιες διαμαρτυρίες, ενώ θα έπρεπε. Στέκονταν οι αρχιερείς και η Ιερά Επιστασία, και το Άγιο Όρος έχει σιωπήσει, δυστυχώς, σε τόσο μεγάλα θέματα που ανακοινούνται στις μέρες μας και βλασφημείται η πίστη μας και η ηθική μας. Η αρχιερείς και η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Λίγο πιο μέσα στεκόταν όρθιος και ο πατήρ Παΐσιος. Αν και ο πρωτεπιστάτης, ο πρωτεπιστάτης είναι ο πρώτος του Αγίου Όρους. Ο αρχηγός, ο πρώτος της Επιστασίας. Τον τραβούσε να σταθεί κοντά του στον εξώστη. Στο πρόσωπό του υπήρχε νεανική δύναμη, πνευματική ζωντάνια. Ήταν φανερή η έντονη προσευχή που έκανε, αλλά και ο ιερός ενθουσιασμός που τον διακατήχε.
καθώς παρακολουθούσε τις ομιλίες και έβλεπε το συγκεντρωμένο πλήθος. Τελικά, οι διαμαρτυρίες που έγιναν από την Εκκλησία, με την ένθερμη συμμετοχή των πιστών, καθώς και οι προσευχές όλων, έφεραν αποτέλεσμα. Η ελληνική πολιτεία απαγόρευσε την προβολή της βλάσφημης ταινίας. Βλέπουμε πόσο ο Άγιος, θα λέγαμε, ήταν πάρα πολύ δραστήριος όταν βλασφημεί ο Θεός. Προσπαθούσαν τον Άγιο να το παγιδεύσουν. Μας είπα αυτό το τελευταίο, αλλά δεν αντέχω στον περασμό να σας πω, και αυτό σύντομο είναι. Να δείτε πώς αντιμετώπισε κάποιους πονηρούς αιρετικούς. Τον επισκέπτονταν, λέει, και αιρετικοί που ήθελαν να τον παγιδεύσουν. Κάποτε τον επισκέφτηκαν δύο καθολικοί. Ο ένας δημοσιογράφος και ο άλλος γραμματέας στο Βατικανό. Και το ζήτησαν να πούν μαζί το Πάτερ Ημών. Βλέπετε, δηλαδή να τον κάνουν να μαρτήσει, να παραβεί τον 10ο και τον 11ο Αποστολικό Κανόνα που απαγορεύει στον πιστό να συμπροσευχηθεί με ακοινώνητο. Και ακοινώνητος είναι αυτός που δεν μπαίνει στην κοινωνία. Αιρετικοί όλοι είναι ακοινώνητοι. Απαγορεύεται να πούμε μαζί τους οποιαδήποτε προσευχή, ούτε στο τραπέζι. Μπορούμε να προσευχηθούμε μαζί τους τα πουθενά. Πήγαν αυτοί λοιπόν πονηρά. Και του λένε να πούμε μαζί το Πάτερ Ημών. Και δεν τους απαντάει ο Άγιος. Για να πούμε μαζί το Πάτερ Ημών, πρέπει να συμφωνούμε και στο δόγμα. Αλλά μεταξύ ημών με ήττα και ημών με ύψιλον, ημών και μεταξύ εμού και σου, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα με εστί. Καλά, του είπε ο ένας, μόνον οι Ορθόδοξοι θα σωθούν. Ξυπνάδες τώρα. Ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο. Καλά που μας το είπες. Ναι, ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο, απάντησε ο Όσιος. Αλλά εσύ μπορείς να μου πεις πόσος κόσμος είναι με τον Θεό. Βλέπετε πόσο όμορφο το απαντάει. Ο κόσμος είναι με τον Θεό. Ο Θεός είναι με όλους. Να δείξουμε αγάπη, του είπαμε τώρα, η αγαπολογία του. Και απαντάει ο Άγιος, και η αμαρτία έγινε μόνο. Και αυτό μέσα στην αγάπη είναι, το απάντησε. Σήμερα, απάντησε ο Άγιος, όλοι μιλάνε για αγάπη, ειρήνη και ομόνια. Τους είπε στο τέλος. Αλλά όλοι αυτοί είναι διχασμένοι και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Γι' αυτό ετοιμάζουν όλο και μεγαλύτερες βόμβες. Πού είναι η αγάπη σας, κύριε Ερετική? Στέλνανε οι Εγγλέζοι, οι Αγγλικανοί αεροπλάνα με βόμβες και βομβαρδίσαν τους Ορθόδοξους Σέρβους και γράφανε πάνω στις βόμβες «Καλό Πάσχα». Αυτή είναι η αγάπη σας. Όταν όμως ο Όσιος έβλεπε ότι κάποιος ετερόδοξος πήγαινε με καλή διάθεση, αναζητώντας την αλήθεια, του φερόταν με ιδιαίτερη αγάπη και κατανόηση. Δεν τον πίεζε να γίνει Ορθόδοξος, αλλά του έβαζε την καλή ανησυχία ότι βρίσκεται σε πλάνη και του κέντριζε το ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία, καθώς άνοιγε το πλούσιο θησαυροφυλάκιό του και του φανέρωνε κάποιους από τους θησαυρούς που είχε χαρίσει σε εκείνον η Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Το έλεγε δηλαδή ένα προσωπικό πνευματικό βίωμα για να τον αλλοιώσει, να τον βοηθήσει, να καταλάβει τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει Ορθόδοξη πίστη. Έτσι ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε αρκετοί ετερόδοξοι, παύλα κακόδοξοι, με τη βοήθεια και του Αγίου Παϊσίου να οδηγηθούν στην αληθινή πίστη και να βαπτιστούν Ορθόδοξοι. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά και προηγουμένου.